Είναι ο χώρος του αθλητισμού τελικά διεφθαρμένος, κύριε Ευθυμίου? Υπάρχει παραπάνω βρωμιά από ότι θα αναμένεται να βρεις σε τέτοιο χώρο. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα σκομπίνες, κόβουν τα πόδια νεαρών αθλητών. Ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να κάνεις στον αθλητισμό. Είναι έγκλημα. Είναι σαν να πατάς πάνω στην Αγία Τράπεζα του αθλητισμού. Στη δουλειά που κάνουμε εμείς, όταν καλύψει τον πρώτο, είσαι υποχρεωμένος καλύψει τον. Αληθεύει όμως ότι το μεγάλο πάρτι είναι στο ποδόσφαιρο, στα στημένα. Σου χαρίζει το φέντε μου, χαρίζει του χρόνου. Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε όμως καταγγελίες με το Red Button. Το Red Button είναι ένα application όπου ένας αθλητής, ιδίως ποδοσφαιριστής, όταν το πατήσει, σημαίνει ότι πλησιάστηκε. 3 χρόνια πατήθηκε το Red Button, αν δεν με πατήθηκε με 7 φορές. Να σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Η Γραμματεία Αθλητισμού αναπτύσσει έναν πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα. Μπορεί το πρόγραμμα να σου πει την ώρα του αγώνα ποιος παίχτης είναι στημένος. Κύπρος αξίζει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα Antenna Live Podcast σήμερα μαζί σας. Εδώ, στο πλατό, ο Ευθύμιος Ευθυμίου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, για να δούμε αρκετές πτυχές κοκκινοφακέλων, στημένα και τι γίνεται με τις δεκάδες υποθέσεις που είναι ενώπιον της Επιτροπής που βρίσκεται ο κ. Ευθυμίου. Κ. Ευθυμίου, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο χώρος του αθλητισμού τελικά διεφθαρμένος, κύριε Ευθυμίου? Ναι, μονολεκτικά ναι, με την εξής έννοια, ότι υπάρχει παραπάνω βρωμιά από ότι θα αναμένεται να βρεις σε τέτοιο χώρο, διότι ο αθλητισμός είναι, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει να νιώθουν ότι είναι αντιπρόσωποι του πολιτισμού. Δεν μπορεί να νιώθεις αντιπρόσωπος του πολιτισμού και να είσαι διεφθαρμένος. Δηλαδή, και καλό είναι κάποια στιγμή να ξεχωρίσουμε τι είναι η διαφθορά στον αθλητισμό. Η διαφθορά στον αθλητισμό δεν είναι μόνο να σου διακόω τα χρήματα και να τα σπαταλάς οπουδήποτε αλλού, σε ταξίδια, σε ξενοδοχεία, οπουδήποτε αλλού παρά στον αθλητισμό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι διαφθορά. Έχει περιπτώσεις που παίρνουν λεφτά από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κάποιοι και αντί να τα επενδύσουν σε νέους αθλητές, ναι, ή στις ακαδημίες ή οπουδήποτε αλλού μπορούν, μπορεί να τα τρώνε σε ακριβά εστιατόρια, σουίτες. Βέβαια, βέβαια. Εξετάζουμε τώρα μια υπόθεση όπου η καταγγελία είναι ότι το ολόκληρο το ποσό, ολόκληρο το ποσό το οποίο η συγκεκριμένη ομοσπονδία πήρε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για να δημιουργήσει την αποστολή για το εξωτερικό, δαπανήθηκε για να πάνε τα μέλη του Συμβουλίου πρώτη θέση, νομίζω σε αεροπλάνο που είχε και κρεβάτι η πρώτη θέση, και να μείνουν σε εξάστερο ξενοδοχείο. Και όλα τα λεφτά εδαπανηθήκαν σε αυτά τα πράγματα. Γιατί πόσο μιλάμε? 30.000. Ναι, έφυγε, εξαφανίστηκε. 30.000 ευρώ. Και κάλυψε πόσα άτομα αυτό το ταξίδι? Πρέπει να καλύψει όλη την ομάδα και τους αθλητές. Και πόσους κάλυψε τελικά? Κανέναν, κάλυψε μόνο τους παράγοντες της ομοσπονδίας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα είδος διαφθοράς. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις ότι είναι ένα διαφθορά. Ας πούμε ακόμα μια διαφθορά όμως, η οποία για μένα είναι η χειρότερη. Και ας πω γιατί είναι η χειρότερη. Διότι χτυπάς στη ρίζα του τον αθλητισμό. Οι οικονομικές ασφαλίες μπορεί να τις βρεις και αλλού. Δεν είναι μόνο να είσαι στον αθλητισμό για να είσαι απατεώνας και κλέβει λεφτά. Παντού συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Αυτό το οποίο θα σου πω τώρα είναι μοναδικό και μόνο στον αθλητισμό συμβαίνει. Ερευνούμε υποθέσεις σε διάφορες ομοσπονδίες όπου διαπιστώνουμε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τα σκομπίνες, κόβουν τα πόδια νεαρών αθλητών. Δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν με διάφορες προφάσεις. Και στο τέλος απογοητεύονται οι έφηβοι και εγκαταλείπουν. Πού εξυπηρετεί όμως να κόψεις τα όνειρα ενός νέου που μπορεί να θέλει να γίνει ένα αστέρι του ποδοσφαίρου, της καλαθόσφαιρας ή κάποιου άλλου αθλήματος? Να σου πω, εξυπηρετεί. Βοηθά πολύ, διότι εάν η θέση σου είναι 4,
για να προωθήσεις. Και έχεις 4 ημέρες και τα παιδιά τους, άρα από τους 4 και μετά δεν πιάνει κανένας. Ναι, έχουμε τα τούτα. Τα συγγενικά, τα φιλικά, ενώ ο γιος του κουμπάρου με κόρη της κουμέρας μου, υπάρχει. Δηλαδή είχατε καταγγελία ότι προωθήθηκε νεαρός επειδή ήταν γιος συγγενικού προσώπου κάποιου. Υπάρχουν και σε αρκετές ομοσπονδίες αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν, για μένα προσωπικά ομιλώ έτσι, είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να κάνει στον αθλητισμό. Διότι το να κατακόφεις ένα ταλαντούχο, είτε έφηβος είναι είτε έφηβη, είναι έγκλημα. Είναι σαν να πατάς πάνω στην Αγία Τράπεζα του αθλητισμού. Αυτά τα παρατηρούμε. Αυτά δεν δημιουργηθήκαν από μια μέρα στην άλλη, Θησία. Δημιουργηθήκαν για τον εξής λόγο. Αρκετοί που είναι επικεφαλής των ομοσπονδιών μένουν εκεί πάρα πολλά χρόνια. 10, 15, 20, 25 χρόνια. Αρνούνται να υπογράψουν το μνημόνιο που τους έστειλε ο ΚΟΑ για συγκεκριμένες θητείες. Όταν μένεις σε έναν τόπο για 20 χρόνια, μοιραίο κάνεις ένα βασίλειο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το βασίλειο πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιους για να μπορείς να μένεις εκεί. Και το μόνο το οποίο και το σίγουρο που πετυχαίνεις είναι την διαφθορά. Γιατί όμως είπα ότι είναι διαφθαρμένος ο χώρος του αθλητισμού σε σημείο που δεν πρέπει? Διότι μέχρι σήμερα δεν έγινε κάποιος έλεγχος. Έλεγχος στον αθλητισμό άρχισε να γίνεται από την Επιτροπή μας από το 2021. Όταν τα πράγματα έφτασαν κάπου. Όχι, όταν διοριστήκαμε. Ναι, αλλά διοριστήκατε γιατί και τα πράγματα είχαν φτάσει. Ναι, ναι, ο νόμος ψηφίστηκε το 2017. Η πρώτη επιτροπή διορίστηκε το 2019. Έκαμε ένα χρόνο, έφυγε. Διορίστηκε μια άλλη, έκαμε ένα χρόνο, έφυγε με τα γνωστά γεγονότα που έγιναν. Και διορίστηκαν εμείς το 2021. Ναι. Τότε άρχισε, τότε πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο κ. Χαρισπουγιαλής. Εξαίρετος πρόεδρος, είχε την νοοτροπία και την έχει προεδικαστικός, ήταν πολύ σοβαρός πάνω στις υποθέσεις και πιάσαμε δουλειά. Εμφανιστήκαν πάρα πολλές υποθέσεις. Ορισμένες ήταν, μεταφράζαμε εμείς ότι ήταν θυμωμένες επιστολές, δηλαδή έβγαζε από μέσα του κάποια πράγματα. Οι περισσότερες όμως ήταν σωστές, ήταν αντικειμενικές και υπήρχε διαβεβαίωση αυτού από το αποτέλεσμα του πορίσματος. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα είμαστε η μοναδική επιτροπή, την Κύπρια, η οποία έχει 58 έρευνες, θα σου εξηγήσω, οι 40 τελειωμένες. Οι 18 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι 7 από τις 18 αφορούν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Οι άλλες 11, οι περισσότερες αφορούν ομοσπονδίες που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες. Επίσης, έχουμε μια μεγάλη έρευνα η οποία άρχισε να τρέχει για το τένις. Για την ποδηλασία, ο ερευνών λειτουργός μας τέλειωσε και θα μας παραδώσει την Πέμπτη που έρχεται το πόρισμα. Για τα υπόλοιπα, αναμένουμε ότι πριν το τέλος Οκτωβρίου, μάξιμο 15 Νοεμβρίου, θα έχουμε ολοκληρωθεί και 18. Οπότε θα έχουμε σύνολο 58 έρευνες. Αυτές οι 18 που είναι σε εξέλιξη, τι αφορούν? Χειραγώγηση αγώνων όλες? Όχι, 7. 7. Από τις 18 αφορούν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Είναι χειραγώγηση. Ναι, είναι, ναι. Χειραγώγηση. Ας πούμε για την ποδηλασία, τι αφορά η καταγγελία? Είναι καταγγελίες ενός αθλητή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι του έκαναν κομπίναν και τον απέκλεισαν από τους αγώνες. Θα μπω όμως στο παραπάνω λεπτομέρεια γι' αυτό. Σου είπα επικεφαλίδα τι είναι, ναι, διότι ναι. Είναι, ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η έρευνα. Θα ανακοινώσουμε το πόρισμα. Συνήθως, ξέρεις, θεωρούμε δίκαιο ο κόσμος να ξέρει. Και ανακοινώνουμε την ουσία των πορισμάτων. Δεν τα κρύβουμε τα πορίσματα εμείς. Εξού και τα ανακοινώσαμε όλα μέχρι σήμερα. Μετά τις ανακοινώσεις σας, κύριε Ευθυμίου, διαφόρων υποθέσεων, ακολουθούν και άλλες καταγγελίες? Δηλαδή, ανοίγουν στόματα βλέποντας, ας πούμε. Αυτό ναι, συνέβηκε σε τρεις υποθέσεις που είχαν ολοκληρωθεί. Παραδώσαμε το πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας το επήρε, το έστειλε στην αστυνομία για έλεγχο
Και πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ήρθαν κοντά μας νέες καταγγελίες που αφορούσαν στην ουσία τα ίδια θέματα, η ουσία των θεμάτων δεν ήταν ακριβώς τα ίδια, των τριών ερευνών που έκαναμε. Μάλιστα. Ήταν τον τζούτο, η σκοποβολή και το δεύτερο μπόρεσμα που κάναμε για τον κύριο Γκούμα, δεν ήταν για τον κύριο Γκούμα, είναι λάθος το μέντο λέω τον κύριο Γκούμα, είχαμε ανακοινώσει ότι ολοκληρωθήκε μια μεγάλη έρευνα που κάναμε για την Κυπριακή Διατησία, η οποία έπιασε πάρα πολλά στοιχεία. Το αποτέλεσμα του ερευνητή μας ήταν ότι με αυτά που είδα, με αυτά που σας δίνω, με αυτά τα έγγραφα, ισχυρίζομαι ότι έγινε χειραγώγηση ολόκληρου του πρωταθλήματος. Το επήραμε επίγον, με κατά τρόπον επίγοντας τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος το έστειλε στους ποινικούς ανακριτές που εξέταζαν και την υπόθεση του κ. Κούμα. Άρα, έχω δύο πράγματα έτσι να. Έτσι διασυνδεθήκε κάπως. Διασυνδεθήκαση μεταξύ τα απορίσματα. Και εξετάζονται. Έχω ενημερωθεί πριν 15 μέρες, 15-20 μέρες κάπου εκεί, από την αστυνομία, από αυτόν που χειρίζονται αυτά τα πράγματα, ότι είναι προς το τέλος οι ποινικές έρευνες. Και αν κατάλαβα καλά από τη συζήτηση που είχα, αναμένουμε ότι μέχρι 15 Νοεμβρίου θα δοθεί τελικό αποτέλεσμα σε ποινική έρευνα πλέον στο Γενικό Εισαγγελέα για αρκετές περιπτώσεις. Τώρα. Ασχολείστε με αρκετές υποθέσεις, κύριε Ευθύμιο. 58. Γενικά, αρκετές υποθέσεις έρχονται ενώπιον σας. Στην Κύπρο είμαστε μικρός λαός, όλοι ξέρουμε ένα τον άλλο. Υπήρχε φορές που χτύπησε το τηλέφωνο σας να σου πει κάποιος, ρε Ευθυμίε, ξέρεις, το τον που διερευνάς αφορά τον κουμπάρο μου, τον παρέα μου. Μεν το δεις. Ποτέ. Ξέρουν ότι είμαι ιδιότυπος άνθρωπος και η προϋπηρεσία μου για 40-35 χρόνια ως πρόεδρος δικαστικών επιτροπών ξέρουν ποιος είμαι. Ήμουν πρόεδρος δικαστικής του μπάσκετ, του handball, του badminton. Διατέλεσα και ένα μέρος στο εφεδιό του ράλι. Ήμουν μέρος της ΑΔΕΑ. Έκανα 6-7 χρόνια δικηγόρος της ΚΟΠ, όταν πρόεδρος ήταν ο Μάριος Λευκαρίτης. Είναι γνωστός στον αθλητισμό ποιος είμαι. Δεν με πήρε ποτέ κανένας τηλέφωνο και να σου πω δεν θα υπάρχει και ποτέ κανένας. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Ξέρουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτε. Το αυτό να σε πάρει κάποιος όμως και να σε απειλήσει. Όχι. Ούτε αυτό. Όχι. Κάνουμε τη δουλειά μας έντοιμα. Δεν έχουμε διάθεση να καλύψουμε κανένα. Και ο λόγος είναι απλός. Για το θυμάσαι αυτό, Οδυσσέα, ό,τι σου το είπα εγώ. Στη δουλειά που κάνουμε εμείς, όταν καλύψεις τον πρώτο, είσαι υποχρεωμένος να καλύψεις όλους. Όλους. Και σε αυτή την περίπτωση, γιατί να υπάρχουμε. Παραδοσιακά, όταν μιλούμε για στημένους αγώνες, όλοι πάει το μυαλό μας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ποια είναι τα αθλήματα που κατά κύριο λόγο, γιατί υπάρχουν αρκετές καταγγελίες και εκτός ποδοσφαίρου. Ποιο είναι εκείνο το άθλημα που μπορεί να μην έρχεται στο μυαλό μας, αλλά να γίνεται σε εισαγωγικά όλα μεγάλο πάρτι από κάποιους. Όλα τα αθλήματα έχουν, όταν θέλουν να κάνουν, έχουν και στον τζούδο και στη σκοποβολή και στις πολεμικές τέχνες να χάσεις, διότι είναι έτσι ο στοίχημα. Αυτά συμβαίνουν. Αληθεύει όμως ότι το μεγάλο πάρτι είναι στο ποδόσφαιρο, στα στημένα. Και δεν είναι και πολλές φορές, δεν παίζονται και πολλά λεφτά στα στημένα. Μην νομίζεις ότι κατά κάποιον τρόπο κρατούν λογαριασμό μεταξύ τους. Δηλαδή. Σου χαρίζει το φέτο, μου χαρίζει του χρόνου. Αυτά συμβαίνουν. Ιδίως στις μικρότερες κατηγορίες. Δηλαδή, διότι ξέρουν κάτι πολύ απλό. Κανένας δεν κρατά λεφτά για να αγοράσει αγώνα στις μικρές κατηγορίες. Άρα έχουν ένα λευτέρι. Έχω ανάγκη με τους τρεις βαθμούς, θα μου τους δώσεις και του χρόνου αν έχεις ανάγκη εσύ θα τους δώσω. Τόσο απλά. Είναι η χειρότερη μορφή στήσιματος αυτή. Δηλαδή το κάνουν για συγκεκριμένο λόγο εκτός του αθλητισμού. Ο άλλος που το κάνει για λεφτά έχει μια λογική. Κύριε, θα στήσω τον αγώνα διότι θα βγάλω ένα εκατομμύριο. Εντάξει. Υπάρχουν έτσι πόσα ενώπιον. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Ξέρω το μικρότερο ποσό που ήταν 600.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο δεν το εντοπίσαμε ακόμα. Οπότε, άρα, κάποιον άτομο από ένα μόνο αγώνα, ένα στημένο αγώνα, έβγαλε 600.000. Ναι. Σε ποια κατηγορία? Πρώτη. Έχει χρονιά ή. Θα έχει.
Δεν με πατάει η μνήμη μου 5 ή 6 χρόνια. Ναι. Αυτά είναι, αυτό που σου λέει βεβαιωμένο, δεν υπάρχει αμφισβήτηση, ναι, καμία. Προσπαθούμε τώρα και για σκοπούς ιστορικούς δηλαδή, να μάθουμε και ένα μεγαλύτερο ποσό. Θα το μάθω και αυτό δεν πρέπει, σιγά σιγά θα το εντοπίσουμε. Αλλά καταλάβεις το ποσό που σου είπα, δεν είναι αστεία. Αυτός που δεν θα πειθαρχήσει να ακολουθήσει τη συμφωνία θα υποστεί συνέπειες, κυρώσεις. Ο παίχτης που θα αρνηθεί, καταλάβες. Μίλουμε ότι έχασα 1.000 ευρώ, που τόσα μπορεί να θέλεις να φάεις μια εβδομάδα. Μιλούμε για 600.000, να σε αφήσει να του κάνεις τον έξυπνο. Ναι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έφτασε ενώπιον της Επιτροπής σας καταγγελία, για παράδειγμα, από ποδοσφαιριστή, ότι δεν έκατσε να χαρίσει κάποιο και τον εκδίωξαν από την ομάδα του. Όχι. Όχι. Έχουμε όμως καταγγελίες με το Red Button. Αρκετές. Ξέρεις τι είναι το Red Button, να σου πω. Να πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ωραία. Το Red Button είναι ένα application όπου ένας αθλητής, ιδίως ποδοσφαιριστής, όταν το πατήσει, σημαίνει ότι πλησιάστηκε. Ναι. Ωραία. Και αυτό είναι το υπάρχει ανωνυμία. Ναι, υπάρχει ανωνυμία για να μπορούμε να... Ναι. Ξέρουμε τον αγώνα. Υπολογίζουμε τον αγώνα. Και είναι πλήρως ανώνυμος αυτός που το λέει. Και αυτά τα τελευταία 3 χρόνια πατήθηκε το Red Button, αλλά δεν με πατήθηκε 7 φορές. Το λέμε με κάποια εμφύλαξη, αλλά νομίζω είμαστε εκεί. Κύπρι, άλλο θα πει ποδοσφαιριστής. Κύπρι. Ναι. Έδωσαν στοιχεία που να βοηθήσουν την Επιτροπή. Ξεκινήσαμε έρευνα. Εμάς, να σου πω, μας ικανοποιά μόνο που βρήκε τη δύναμη να το πατήσει. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά δική μας. Είναι πρόβλημα δικό μας να προχωρήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα από αυτόν. Χαίρομαι και τον τιμώ που ήβρε τη δύναμη να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Από εκεί και να μας σημάνει συναγερμόν εμάς. Αυτό σημαίνει στην ουσία. Έρχεται όταν μόλις πατηθεί, είναι σε πραγματικό χρόνο. Έρχεται κοντά μας αμέσως. Στο application που σου λέω. Και οι επόμενες ενέργειες από πλευρά σας. Οι επόμενες ενέργειες είναι συγκαλούμε αμέσως συνεδρία, αναλαμβάνουμε τι θα κάνουμε, πλησιάζουμε και όπου πλησιάσουμε. Και αν κληθεί αναγκαίων, διορίζουμε ερευνώντες δημιουργούς. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να βάλουμε πολύ εξειδικευμένους ερευνώντες, δηλαδή συναδέλφους δικηγόρους οι οποίοι όμως έχουν κάποια εμπειρία, δηλαδή είναι 15-20 χρονών δικηγόροι. Σε άλλες υποθέσεις πιο μικρής σημασίας για μας, όλες έχουν σημασία, προτιμούμε και βάζουμε νεαρούς δικηγόρους των 5-6-7 χρονών, διότι θέλουμε, θυσία μου, να δημιουργήσουμε και τη γενιά των ερευνητών. Το να είσαι καλός δικηγόρος δεν σημαίνει ότι κάνεις και καλές έρευνες. Και θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο ιδρύεται 21 Οκτωβρίου και εγκαθιδρύεται η Εθνική Σχολή Διοντολογίας. Θα εγκαθιδρυθεί 21 Νοεμβρίου η ώρα αυτή, όταν απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έχουμε πολλούς φιλοξενούμενους από το εξωτερικό. Θα είναι εδώ η Υφυπουργός Παιδείας της Ελλάδος, η Ζέντε Μακρύ. Είναι μεγάλη επιτυχία γιατί θα παρίσταται και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αθλητικού Δικαίου. Μια διάνοια καθηγητής, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος καθηγητής για το αντικείμενο αυτό. Θα είναι εδώ στην Κύπρο. Και δέχτηκε σε συνομιλία που είχα μαζί του να δώσει και κάποια μαθήματα στη σχολή. Μάλιστα. Διδάσκει, ας πούμε, στο Χάρβαρντ και δέχτηκε να έρθει στην Κύπρο, διότι το ένιωσε ότι αυτό που κάνουμε είναι καλό. Θα έρθουν άλλοι 4 καθηγητές πανεπιστημίου που ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο και την αθλητική διοντολογία. Είναι ενεργοί καθηγητές, δηλαδή διδάσκουν τώρα, έχουν έδρα τώρα. Και είναι μεγάλη μου χαρά που ο φίλος μου, ο Γιώργος Μαυροντάς, ο Γενικός Γραμματής Αθλητισμού της Ελλάδος, θα έρθει και είναι ο πρώτος που θα διδάξει τιμητικά, αν θέλεις, στην εγκαθίδρυση για 10 λεπτά, έναν τέταρτο, μόλις ολοκληρωθεί η εγκαθίδρυση, το πρώτο μάθημα της σχολής, το οποίο θα είναι τι σημαίνει σύμβαση Μακκολή. Η σύμβαση Μακκολή είναι μια σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε για την καταπολέμηση, αρχικά για την καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών. Πόσο εύκολο είναι σήμερα και με την επιτροπή σας να βρίσκεται
παρόν σε αρκετές υποθέσεις. Πόσο εύκολο είναι να στήσει κάποιος σήμερα έχει δυσκολέψει έναν πράγμα. Αγώνα. Δηλαδή, πόσοι χρειάζονται να είμαι στον κύκλο για να πετύχει αυτό το πράγμα. Να σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Αλλά δεν είναι απόρριτο να σας το πω. Είσαι στο πρώτο που το ακούει. Εμείς, εγώ προσωπικά υπέγραψα πρωτόκολλο συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πολύ πρόσφατα, πριν δύο μήνες. Υπέγραψα εγώ και ο Γιώργος ο Μαυρωτάς. Η Ελλάδα, η Γραμματεία Αθλητισμού, αναπτύσσει έναν πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα για τα στιγμένα παιχνίδια. Ναι. Το οποίο κοστίζει 10 εκατομμύρια από ό,τι έχω καταλάβει και έχουμε συμφωνήσει και έχουμε, να το πάρουμε εμείς δωρεάν αυτό το πρόγραμμα. Με αυτό το πρόγραμμα, όταν το χειριστείς σωστά, μπορεί το πρόγραμμα να σου πει την ώρα του αγώνα ποιος παίχτης είναι στημένος. Διότι μπαίνουν μέσα στο σύστημα, μέσα στο κομπιούτερ, ο οποίος είναι με εκατομμύρια των εκατομμυρίων λογισμοί που είναι, είναι με φοβερό. Δούλεψα, ξέρω εγώ, πόσο καιρό στην Ελλάδα να το κάνουν και από ό,τι μίλησα με τον Γιώργο, τον Μαυρωτά, δούλεψαν καθηγητές πανεπιστήμιου στην πληροφορική, δηλαδή δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, σε ζωντανό χρόνο, ενώ είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι, ναι. Να μπορεί να σου πει ο τάδε παίχτης. Και να σου τον πει εκείνη την ώρα. Αυτό είναι. Είναι που την απόδοση του διαδίκτυου. Α σου πω. Όλοι οι παίχτες έχουν χαρακτηριστικά. Ναι. Το σύστημα του αφήνει ένα flexibility στα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εάν ο παίχτης κάνει 13 δευτερόλεπτα 100 μέτρα στο παιχνίδι, έτσι. Και τα κάνει 14-14,5, δεν θα σου βγάλει κάτι το σύστημα. Αν τα κάνει όμως 20. Αν τα κάνει 20, θα του βγάλει την πρώτη προειδοποίηση. Εάν δει ότι που τα χαρακτηριστικά ο παίχτης, ο μέσος του όρος λαθασμένης παλιάς, είναι 4 αναγώνα και κάνει 15, πάλι θα τον αυτό. Όταν μαζέψεις όλα αυτά τα στοιχεία, καταλάβεις ποιος είχε μειωμένη απόδοση και γιατί, οπότε ψάχνεις το γιατί. Πότε να το έχουμε στην Κύπρο, Αντώνη? Αυτό θα το έχουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Γιώργος μαζί με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Κεραμάρη, ο οποίος είναι ένας από την ομάδα που. Είναι δικηγόρος, αλλά είναι ένας από την ομάδα που κάνουν αυτό το πράγμα. Θα είναι στην Κύπρο 21 Οκτωβρίου. Υπολογίζω ότι εκείνη την ημέρα θα υπογράψουμε και αυτό το πράγμα. Έχουν ενημερωθεί σήμερα από πλευράς σας οι ομάδες ότι θα έχουμε αυτό το πρόγραμμα? Όχι, δεν μιλούσαμε κανέναν. Δεν έχουμε θετικά άδεια από κάποιον. Ναι. Είναι σύστημα που δουλεύει μόνο του. Εντελώς μόνο, είναι ανεξάρτητο το σύστημα. Δεν έχουμε πάρουμε την άδεια. Κάποιοι ακούν το σήμερα από το podcast το δικό μας ότι ναι, σε δουν το σύστημα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ναι. Αν το ακούσουν, το άκουσα. Αν δεν το ακούσουν, τι να σου πω εγώ. Και θα μιλήσουμε την Πέμπτη στα συνεδρία. Νομίζω όμως αυτή την άλλη εβδομάδα η συνεδρία θα γίνει Τρίτη. Δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να μιλήσω με τα παιδιά. Ποιος από τα 5 μέλη της Επιτροπής θα πάει να εκπαιδευτεί. Ναι, και συνήθως την πληρώνει ο νεότερος, που δεν είμαι εγώ. Τώρα μιλήσατε πρόσφατα και σε μια συνέντευξή σας και για ξέπλυμα μέσα από αθλητικά σωματεία. Ναι. Και ότι υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ενώπιον σας. Όχι, για τον οποίο είπα. Όχι, να σου πω ακριβώς τη θέση για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Εδώ και 9 μήνες. Έρχονται στην Επιτροπή πληροφορίες για αυτά τα πράγματα, ναι, για ξέπλυμα. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Δεν είναι εύκολες πληροφορίες αυτές. Ούτε μιλά κάποιος εύκολα για αυτό το πράγμα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών. Κάποιος θα αναρωτηθεί, καλά, εφόσον τα έχουν 9 μήνες, γιατί μιλούν τώρα? Ο λόγος είναι απλός. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε να πούμε στον κόσμο ότι ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι που ήρθαν. Αν ξέρεις κάτι, έλα, θα τηρήσουμε την ανωνυμία σου. Πρέπει να μαζέψουμε πληροφόρηση. Mm. Και είμαστε στο σημείο που χρειαζόμαστε ακόμα λίγη πληροφόρηση για να κάνουμε τι όμως. Για να πάμε στο Γενικό Εισαγγελέα, στη ΜΟΚΑΣ και στην αστυνομία, να τους πούμε: παιδιά, έχουμε αυτό το πράγμα. Ελάτε κοντά. Ο καθένας να βάλει ένα κομμάτι από την εξουσία του κάτω, να πολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Από μόνοι μας δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε για πολλούς λόγους δεν μπορούμε. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Δεν έχουμε, αν θέλεις, τόσο πολύ χρόνο, διότι δεν είμαστε επαγγελματίες της Επιτροπής. Θέλουμε εξουσία παραπάνω από αυτή που έχουμε. Όχι για να την κρατήσουμε εμείς. Να πω στον Γενικό Εισαγγελέα, αγαπητέ κύριε Γενικέ, βάλε διέταξε. Εσύ μπορείς να βάσεις το συντάγμα σου, διέταξε. Σε ικανοποιούν αυτά τα στοιχεία που σου έχουμε φέρει? Αν σε ικανοποιούν,
διέταξη. Την Μοκάζ, διέταξη στην αστυνομία να κάνουν αυτό που το οποίο πρέπει να κάνουν. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και διότι φτάσαμε σε ένα σημείο που θέλουμε αυτό το κάτι τι παραπάνω, υποχρεωθήκαμε και το είπαμε. Δεν το είπαμε για να, ούτε να προσβάλλουμε κανένα, ούτε για να δημιουργήσουμε ιστορία με κανένα. Για πόσα σωματεία μιλούμε, πέντε. Πέντε σωματεία. Ναι. Πρώτη κατηγορία, δεύτερη. Πρώτη και δεύτερη. Πρώτη και δεύτερη. Ναι. Αυτό είναι ο λόγο που το είπαμε, ενώ το έχουμε εδώ και 9 μήνες. Είμαστε στον παραπέντε, θέλουμε ακόμα κάτι για να έχουμε, να έχουμε στα χέρια μας εκείνο που πρέπει να πάμε σε αυτούς που σου είπα. Οι πληροφορίες έχουν τη βαρύτητα ώστε αν δεν είχαν τη να την κάνει αποδεκτή ο Γενικός Εισαγγελέας. Ναι, αν δεν είχαν τη βαρύτητα, δεν θα ασχολούμαστε. Μάλιστα. Έχουμε και εμείς τα όρια μας σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ότι πει ο καθένας να τρέχουμε από πίσω. Υπάρχουν πολλή βαρύτητα σε αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά δεν θα ασχολούμαστε. Και το υλικό που έχει μαζευτεί εδώ και 9 μήνες. Είναι ένα σημείο ικανοποιητικό, θα έλεγα, αλλά θέλουμε να το κάτι παραπάνω. Α, σου πω το εξής όμως. Διότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είχαμε αποφασίσει να το κρατήσουμε μυστικό για πάντα. Μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο. Ναι. Ενιώσαμε ότι κοντεύουμε, αλλά μας λείπει αυτό το κάτι, ακόμα κάποια πράγματα. Γι' αυτό το είπαμε. Δεν ήταν ούτε να προσβάλλουμε κανένα, ούτε για να χτυπήσουμε το κόσμο. Άρα το είπατε, μήπως φτάσουν και νέες πληροφορίες κοντά σας. Μόνο γι' αυτό, μόνο γι' αυτό, ναι. Γιατί θέλουμε και να πάμε στον Γενικό Εισαγγελέα πλέον. Δεν το είπαμε για να πούμε να κάνουμε του εξήμου ή να πούμε, ξέρω τι. Ή να αρχίσουν οι ψήφοι εν τούτη. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Τα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας δικαιολογούσαν αυτό το οποίο. Δούλεψε τούτο, ναι. Πιάσα σας κάποιοι να σας πούν. Το δημοσιεύτηκε την Κυριακή θυσία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν τη συνέντευξη την πήρε ο Ανδρέας ο Κημήτρης. Την. Δεν ξέρω. Την Τρίτη ή την Τετάρτη με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου ζήτησε να του δώσω το email της Επιτροπής για να στείλει κάτι που αφορούσε αυτό το πράγμα. Δεν το έχω πάρει ακόμα. Μακάρι να δούλεψε. Έστω να είναι εκείνο το οποίο περιμένουμε, διότι πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσει. Είναι κάτι που πρέπει να μας προσβάλλει όλους. Ξέρεις, η καθαρότητα κάθε πρωταθλήματος αντιπροσωπεύει και το επίπεδο του πολιτισμού μιας χώρας. Εγκαθαρό, το επίπεδο του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου είναι ισοδύναμο με τον πολιτισμό της χώρας που παίζει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έχετε δεχτεί σαν επιτροπή καταγγελίες και από το εξωτερικό που να αφορούν κυπριακό πρωτάθλημα? Ναι, έχουμε. Σε οτιδήποτε άθλημα. Ναι. Η επιτροπή παίρνει κάθε εβδομάδα ή κάθε 10 μέρες πολύ εμπιστευτικές επιστολές από την Ιντερπόλ και από την Europol. Και μας ενημερώνουν για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο ολόκληρο. Αφιερώνουν συνήθως και μια παράγραφο για την Κύπρο. Και είναι άρα σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και μια πληροφορία. Όχι κάθε εβδομάδα, αλλά κάθε μήνα κάνουμε 4 ας πούμε από αυτά. Σε ένα από 4 κάπου είμαστε κι εμείς. Αλλά κάτι που την άμπον διαβάζεις κάνεις και ντρέπεσαι. Για αυτόν τον λόγο που δεν ντρέπεσαι. Όχι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Όχι. Γιατί το έμαθαν στη Γαλλία και δεν το ξέραμε εμείς. Ναι. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι πολύ ενοχλητικό, σου το λέω. Για μένα, όταν διαβάζω την έκθεση, η οποία είναι πολύ άπορτη, εμπιστευτική, δεν βγαίνουν ποτέ έξω. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε. Μας ενημερώνουν ακόμα και για το τέλος στη Βραζιλία, για να καταλάβεις. Ενημερώνουν για όλα. Για όλα τα αθλήματα. Αυτές οι παραγράφοι που αφιερώνονται, μετά εσείς τις διερευνάτε. Ναι. Είναι... Και έχουν βάσιμη, είναι βάσιμη. Όλες όσα, όλα όσα πήραν μέχρι σήμερα ήταν βάσιμα. Όλα. Όλα. Μηδενός εξαιρεμένου. Προφανώς ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Άρα κρατούμε ότι και Europol και Interpol. Με βάση. Το στέλνουν σε εμάς και στην αστυνομία και στον ΚΟΑ. Μάλιστα. Η αστυνομία, όταν αφορά τον αθλητισμό, επικοινωνά μαζί μας βάσει του νόμου. Και για όλα τα αθλήματα ή μόνο για... Για όλα. Ακόμα για το τένις, για την ποδηλασία, για τις πολεμικές τέχνες, για το ποδόσφαιρο, για την καλαθόσφαιρα. Είχαμε, σε άλλες χώρες δεν είχαμε για μας την καλαθόσφαιρα. Τελευταίως έγινε μια μεγάλη συζήτηση για ένα τενίστα στη Βραζιλία, όπου συνελήφθη, έστεινε τους δικούς του αγώνες και συνελήφθη από... και έγινε μεγάλη ιστορία.
Επειδή μας λέτε είναι και απόρριτες και δεν μπορείτε. Απλά να ρωτήσω χωρίς όνομα, χωρίς τίποτε. Ναι. Η τελευταία παράγραφος που ήρθε για την Κύπρο, τι αφορούσε? Αφορούσε παράνομο στοίχημα. Σε ποιον άθλημα? Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και διερευνήθηκε. Και σε... τώρα ξεκινήσα. Αφού σου είπα προχτές, το τελευταίο, εμέρος για το τελευταίο. Εντάξει, και ανοίξε με ταχύτητα που δουλεύκε. Περίμενε, εμέρος για το τελευταίο. Το τελευταίο έχει την πραγματική αυτόματα. Ξεκινήσαμε. Θεωρείτε ότι οι ομοσπονδίες στα διάφορα αθλήματα κάνουν τον σωστό να πάρει τον έλεγχο, ώστε τα κονδύλια και τα χρήματα να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση? Σε αυτό το θέμα είμαι απόλυτος και κάθετος. Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Μία ομοσπονδία, μετά από έλεγχο που γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΚΟΑ, αποφασίζεται ότι η ατυχή ομοσπονδία θα δώσει 150.000 ευρώ. Τι θα δίνει? Είναι σωστή απόφαση του ΚΟΑ, διότι συνήθως δεν πέφτει έξω σε αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, η ομοσπονδία με κάποιους φίλους γνωστούς μαζεύει ακόμα 200.000 ευρώ. Έτσι. Όταν ο ΚΟΑ πάει να ερευνήσει, ερευνά μόνο μέχρι σε 150.000. Αλλά είσαι άνοντος μετά να μπορεί να φάει που τα λεφτά. Ναι, φάτα όλα τα υπόλοιπα, θα σε λέξει κανένας. Ναι. Ιδίως δε για ομοσπονδίες όπου τα συμβούλια είναι 20 χρόνια τα ίδια, 25 χρόνια τα ίδια, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις, δεν μιλάω ένας για τον άλλο. Κανονίζουν τα. Και συμβούλια που είναι οικογένειες. Ναι, βέβαια έχει. Δηλαδή. Σε πολλές ομοσπονδίες. Είναι ο πατέρας, η μητέρα, οι κόρες, οι γαμπρούδες και οι γάμπροι. Και είναι, είναι το συμβούλιο εδώ. Τούτο είναι το συμβούλιο ολόκληρο. Ναι, έχει. Σε αρκετές κατηγορίες, σε αρκετά αθλήματα. Έχει αρκετά, ναι. Έχει. Και προσπάθησε ο ΚΟΑ να τα διορθώσει αυτά τα πράγματα, αλλά είναι τόσο πολύ ριζωμένα και όλοι στέκονται πίσω από μια φράση η οποία στο έδωσε κάτι σαν κανόητη. Το αυτοδιοικείτο των αθλημάτων. Όλοι πιστεύουν ότι το αυτοδιοικείτο των αθλημάτων σημαίνει κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Ναι, πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Στο αυτοδιοίκητο σημαίνει ότι, κύριε, εγώ, ο ΚΟΑ για παράδειγμα, δεν θα έρθω να σου επιβάλλω τους κανόνες πώς παίζεται το άθλημα σου. Όχι. Αυτό είναι να το ρυθμίσεις εσύ, ενδεχομένως με τη διεθνή σου ομοσπονδία ή με την πανευρωπαϊκή σου ομοσπονδία. Αν πρέπει να παίζεται 5-5, αν πρέπει να παίζεται 7-7, 10-10, 1-1, αυτό είναι αυτοδιοίκητο. Δεν θα σου επιβάλλω εγώ τους όρους. Αυτοί θεωρούν ότι είναι αυτοδιοίκητο να μένουν φόρου ζωή. Όχι. Το αυτοδιοίκητο δεν πάει μέχρι εκεί. Όταν ο ΚΟΑ δίδει τη λεγόμενη αθλητική αναγνώριση. Έτσι. Διότι αν δεν πάει σε αθλητική αναγνώριση, η ομοσπονδία ή τα σωματεία είναι εκτός, δεν μπορούν να μετέχουν. Τους το δίνει την αθλητική αναγνώριση στη βάση κάποιων, κάποιων παραμέτρων. Η πρώτη και η πιο σοβαρή είναι το καταστατικό. Όταν παραβιάζεις το καταστατικό βάσει του οποίου σου έδωσε αθλητική αναγνώριση, θα μου προτάσεις το αυτοδιοίκητο? Όχι, θα σε διώξω. Δεν μπορώ να σε διώξω επειδή διαφωνώ μαζί σου με τους κανόνες του παιχνιδιού σου. Σε καμία περίπτωση. Εκεί είναι το αυτοδιοίκητο. Εσύ θα καθορίσεις πώς παίζουν τα παιχνίδια, θα καθορίσεις πώς γίνουν τα πρωταθλήματα σου, χωρίς να σε ενοχλήσει κανένας, νομίζω ότι δεν επηρεάζεις τη δημόσια υγεία. Διότι έχουμε αυτή την παραξενιά που γίνεται τώρα, που συνέβη στη Λεμεσό με τον αγώνα ΑΕΛ Απόλλων. Εκεί υπάρχουν δύο αντικρωμένες απόψεις. Έτσι. Υπάρχει η άποψη, η οποία είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση του έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Χατζότη, ότι αυτός είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια της ζωής της υγείας όσων διαμένουν στην Κύπρο και την προστασία της περιουσίας τους. Αυτό είναι υποχρέωση του από το Σύνταγμα και από τον νόμο. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε ότι θα κάνουμε ποδόσφαιρο, αλλά θα είναι σκηνά κάθε φορά εντάξει, να αποδεχτεί απώλεια. Ούτε γρατσουνιά δεν επιτρέπει ο νόμος. Από την άλλη μεριά, η ΚΟΠ θέλει να κάνουμε το πρωτάθλημα της και να γίνεται μετακίνηση φιλάθλου. Διότι έτσι λένε είναι παραπάνω τα εισοδήματα των ομάδων. Είναι, έχουν ναι, τα... Και μικρές ομάδες, τους αγώνες με τους μεγάλους, σε εισαγωγικά μικροί-μεγάλοι, που περιμένουν να μπουν και κάποια λεφτά μέσα. Έχεις δίκιο. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα. Για να μην διερευνάτε εσείς κάποιους φακελούς τιμένους για να. Ακριβώς. Ο Εθνικός Άσο, για παράδειγμα, Άχνας, για παράδειγμα. Πότε βγάζει εισόδα όταν παίζει με τον Ολυμπιακό? Είναι 30 ημέρες και 30 ημέρες. Παίζει, βγάζει όταν παίζει με την Ομόνοια όμως, που γεμίζει η κερκίδα της. Όταν παίζει με το ΑΠΟΕΛ. Τον Απόλλωνα και η ΑΕΛ μεταφέρουν αρκετούς φιλάθλους. Εκεί είναι που παίρνουν μια οικονομική ανάσα. Αυτό είναι κατανοητό.
Αυτό όμως σταματά κάπου. Δεν μπορεί να θέσει εκείνη την ανθρωπινή ζωή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Και δεν μπορεί να είναι λύση εις βάρος της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των ατόμων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουν να κάτσουν με σοβαρότητα να δουν αυτά τα πράγματα και αν χρειαστεί να απαγορεύσουν διαπαντός τη μετακίνηση φιλάθλων, πρέπει να το κάνουν και να καθίσουν με σοβαρότητα αυτοί που πρέπει να βρουν λύση. Δεν θα βρούμε λύση στη μέση των τραυματισμένων. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσει η μετακίνηση φιλάθλων ενώ η αστυνομικός είναι μέσα στο νοσοκομείο ακόμα. Αυτό είναι προσβολή. Να σταματήσει και πιστεύω πρέπει έτσι να ενεργήσει ο Υπουργός. Είναι δικαίωμα του βεβαίως. Είναι πολύ νοησίμος άνθρωπος ο νυν Υπουργός. Το γνωρίζω, είμαστε φίλοι. Είναι συνάδελφος μου, αξιόλογος, αξιοπρεπέστερος άνθρωπος. Πρέπει όμως να βάλει μπροστά το συμφέρον της Κύπρου, των ανθρώπων. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι η αστυνομία αντιμετώπισε ναυτικές φωτοβολίδες. Η τελευταία ναυτική φωτοβολίδα στην Ελλάδα έθεσε τέρμα στη ζωή ενός αστυνομικού, ο οποίος πήγε να κάνει τη δουλειά του και τον εκτέλεσε. Επειδή εκτέλεσης πρόκειται. Προχτές ήταν τύχη που πήγε στο Τζαγοπιένι η φωτοβολίδα. Λίγο πιο δυνατή ήταν να έχουμε και στην Κύπρο ένα νεκρό να κάνουμε μνημόσυνο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ξέρεις, πρέπει να σταματήσουμε οριστικά και αμετάκλητα να διαπραγματευόμαστε για θέματα που δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση. Πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Εγώ θέλω να γίνεται πρωτάθλημα. Η προσωπική μου θέση θέλω να υπάρχει φιλάθλη, να υπάρχουν φιλάθλοι από όλες τις ομάδες. Εν το συζητώ καν, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν σιγά σιγά και οι συνθήκες που να επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Όχι να αφήνουμε πίσω μας ερείπια, κατεστραμμένη περιουσία, τραυματισμένους συνανθρώπους, αστυνομικούς οι οποίοι να πιάσουν το μεροκάματο και να βρεθούν στο νοσοκομείο αντί να πας σπίτι τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτή με επειδή ακύλησε ο χρόνος, τελευταία ερώτηση. Με την εμπειρία σας και τη γνώση σας, θεωρείτε ότι υπάρχει φως στο τούνελ ώστε τα επόμενα χρόνια και με αυτά τα προγράμματα που αποκαλύψατε από το podcast μας ότι έρχονται να μηδενιστούν τα στημένα και οι φάκελοι που έρχονται ενώπιον σας? Θα σας πω, είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να μειώσουμε κατά πολύ. Πλήρη εξαφάνιση δεν υπάρχει, διότι είμαστε μια κοινωνία από ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που αντί να χρησιμοποιούν την εξυπνάδα τους προς τη σωστή κατεύθυνση, την χρησιμοποιούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Αν δεν κάνουν αυτό, θα κάνουν κάτι άλλο. Αλλά με όλον τον προγραμματισμό, με όλον τον σχεδιασμό της πενταετίας που έχουμε εμείς και τα προγράμματα που έχουμε βάλει μπροστά, πιστεύω ότι θα μειωθούν κατά πολύ. Και αυτό με ικανοποιεί. Πλήρης εξαφάνισης δεν θα υπάρξει ποτέ, αλλά θα υπάρξει κάτι άλλο. Θα φέρουμε τα πράγματα σε τέτοιο σημείο που άμα το κάνεις θα σε πιάσω. Εδώ είναι η διαφορά. Το να σου πω να μην το κάνεις, βάλεις από το ένα, βγάλεις από το άλλο. Αλλά με τις νέες τεχνολογίες, με τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνημάτων, με τα νέα... Τα νομοσχέδια περιμένετε εσείς πριν. Ναι. Και με τον νέο νόμο που θα τροποποιηθεί, που έχουμε εισηγηθεί, τότε θα σου λέω, θυσία του έκαμες, αλλά σε πιάσα. Εδώ. Ενώ τώρα το κάνεις και δεν μπορείς να σε πιάσω. Αυτή είναι η διαφορά στην πρώτη του χρόνου που θα συμβεί. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι, ξέρεις, όταν αναλάβαμε, δεν ξέραμε κάτι. Μπήκαμε μαζί με τον Χάρη, τον Παγιαλή, τον φίλο, και δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέραμε πώς κάνεις αυτό το πράγμα. Σταθήκαμε πάνω στην εμπειρία μας. Και είχα εγώ πάρα πολύ εμπειρία με τα αθλητικά λόγω της. Και βάλαμε μια γραμμή. Η γραμμή ήταν σωστή. Κάμε και λάθη όμως σε αυτή την πορεία, τα οποία διορθώσαμε στην πορεία, διότι δεν θέλουμε να θυματοποιούμε κανέναν. Είναι σωστό. Έναν έντιμο να θυματοποιάς κάποιον. Οι παραπάνω όμως θυματοποιούνται από μόνοι τους. Δεν θέλουν τη βοήθειά μας. Τα καταφέρνουν μια χαρά και οι πλαστογραφίες κάνουν. Και αθλητικά παραπτώματα κάνουν, μια χαρά, δεν τους βλέπει κανένας, δεν τους ελεγχεί κανένας. Τώρα όμως ευρεθήκαμε εμείς. Πιστεύω ότι κάτι θα πετύχουμε και θα αφήσουμε πολύ καλό έργο φεύγοντας. Οι επόμενοι να έρθουν θα τα βρουν πάρα πολύ εύκολα. Και τα συστήματα να δουλεύουν, τις παρακολουθήσεις των αγώνων και άλλων αγώνων. Είναι σημαντικά εργαλεία στα χέρια τους. Παναγία μου, όταν ήμουν στην Αθήνα,
που πήγα για να υπογράψω το μνημόνιο συνεργασία με τον Γραγινό Γραμματέα Αθλητισμού, έγινε μια μικρή παρουσίαση αυτού του πράγματος. Εντυπωσιάστηκα. Ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια παράμετροι μπαίνουν μέσα. Εν του γελάς. Δηλαδή, αν ο Οδυσσέας μπορεί να τρέχει 56 λεπτά με μια σταθερή ταχύτητα στα 100 λεπτά, 105 που διαρκούν τώρα οι αγώνες με τις καθυστερήσεις, που έχει αλίμονος από το μηχάνημα να σε δει κατακομμένο στα 20 πρώτα λεπτά. Και δεν σε αλλάζει ο προπονητής. Διότι είναι ανθρώπινο να κουραστεί, να είσαι άρρωστος. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Εκείνη τη στιγμή όμως είναι ο προπονητής, έλα, διότι δεν είσαι καλά, παιδί μου. Να μπει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Έχει πάρα πολλά που θα γίνουν. Χρειαζόμαστε όμως χρόνο, Θησέα. Χρειαζόμαστε χρόνο και υπομονή. Εγώ ήμουν πιο βιαστικός στην αρχή. Ήταν λάθος μου. Βρήκαμε τόσα πολλά πράγματα, διότι πρώτη φορά έμπαινε μια επιτροπή για αυτά όλα τα πράγματα που έφερα αμέσως αυτό και τελικά είχε γίνει να φάει τα μούτρα μας, διότι δεν βρίσκαμε ερευνητές. Δεν είναι πολλοί που έχουν την εμπειρία, την όρεξη, το ταλέντο. Ξέρεις, είναι ταλέντο να μπορείς να παίρνεις κατάθεση. Η κατάθεση είσαι εσύ και ένας άλλος μόνος σου σε ένα δωμάτιο όπως αυτό. Πρέπει να τον ξεδιπλώσεις να σου πει πράγματα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Σιγά σιγά όμως έκανε μια ομάδα. Θα την τελειοποιήσουμε με την Εθνική Σχολή Δεοντολογίας. 21 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα. Μάλιστα. Θα είσαι εκεί. Θα πάρεις και πρόσκληση. Το δώρο σου έφερα από σήμερα. Μη με πουλήσεις. Δεν θα σε πουλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τις ειδήσεις που μας έδωσες, κύριε Ευθυμίου. Να ευχηθούμε κάθε καλό στην Επιτροπή να διερευνήσεις υποθέσεις για το καλό των αθλημάτων, για το καλό των παιδιών, για το καλό της χώρας μας. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, διότι εμάς το μότο μας είναι ένα. Θησία. Η Κύπρος αξίζει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα Antenna Live Podcast έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τον Πίνβαρ που ήταν μαζί μας κράτησε παρέα με τα ροφήματά του. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.